κιόλας. Λοιπόν, πάμε σε παιχνίδι. Παιχνίδι, μην το φανταστείς, δηλαδή ότι θα σου συμβεί και κάτι χειρότερο από ό,τι σου συνέβη το προηγούμενο μισάωρο. Από ό,τι σου έχει ήδη συμβεί. Είναι ένα παιχνίδι υποθετικών ερωτήσεων, στις οποίες εσύ όμως καλείσαι να δώσεις ή εξίσου υποθετικές απαντήσεις ή κανονικές αν θέλεις. Λέγεται τι θα έκανες αν. Mm-hmm. Οι ερωτήσεις κινούνται στη σφαίρα σεναριακού έτσι, τύπου, φαντάσου. Έτσι. Να μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα για το χαρακτήρα του. Ναι, μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα. Αυτά που δεν μπορούσαμε να σε ρωτήσουμε, τα έχουμε πει για αν. Ξεκινάμε clockwise από τον Παναγιώτη. Για ένα περίεργο λόγο, Ορφέα, πάντα σε μένα πέφτουν οι οικονομικές ερωτήσεις. Ξαφνικά, τι θα έκανες αν ξαφνικά κληρονομούσες ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Πόσο μεγάλο. Πόσο θέλεις. Εξαρτάται. Πολλά εκατομμύρια ευρώ. Ορφέα, το κέρδισε στο λότο. Άμα μπορώ να. 6 εκατομμύρια ευρώ. Α, εντάξει. Γιατί με ένα δηλαδή θα ήταν διαφορετική. Εγώ είπα. Εντάξει. Δεν ξεχρεώνει δηλαδή η Ελλάδα, δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Όχι, όχι τόσο μεγάλο. 6 εκατομμύρια ευρώ. Για σένα. Πολλά. Θέλω πολλά. Θα τα διέθετες. Τι θα έκανα. Νομίζω ότι θα τα έσπαγα και θα τα δίνα στους δικούς μου ανθρώπους. Δηλαδή οικογένεια κτλ. Για σένα. Για μένα πάω πολύ λίγα. Δηλαδή ίσως κάποια μικροχρέη και μετά κάποια πράγματα για να εξασφαλίσω τα βασικά. Να εξασφαλίσεις το μέλλον σου όμως. Ναι, ίσως να έκλεινα και κάποιο ποσό σε τράπεζα για το αν θα έκανα παιδιά, να μην είχαν στο μυαλό τους. Μην είχα και εγώ αυτό το άγχος γιατί λες τώρα σε αυτόν τον κόσμο. Πάλι όχι για σένα δηλαδή. Παιδιά. Εντάξει, για μένα είναι. Για τα παιδιά είπες τώρα. Αν θα έκανα παιδιά, εντάξει. Το ακούσατε. Δεν είναι κάτι που το έχεις σίγουρο για το μέλλον σου, ότι θα γίνεις μπαμπάς οπωσδήποτε. Τώρα, πώς μπορείς να είσαι σίγουρος. Θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά να σου πω και έτσι όπως είναι τα πράγματα και εδώ πέρα που ζούμε και έτσι όπως είναι. Ναι, το σκέφτεσαι. Ναι, πέρα από αυτό, το σκέφτεσαι και δύο φορές. Μάλιστα. Κωνσταντίνα. Εγώ θα σε ρωτήσω τι θα έκανες εάν ήσουν γυναίκα για 24 ώρες. Αν θα ήμουν γυναίκα για 24 ώρες. Τι θα φορούσε πρώτα απ' όλα. Τι θα φορούσε. Γιατί εμείς λέμε κάτι για φούστα το πρωί. Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Δεν μιλάω τώρα εξωτερικά που σε μπερδεύει ο Θέμης. Ποιο, πώς? Δεν μιλάω για τα ρούχα που σε μπερδεύει, λέει ο Θέμης. Τι θα έκανε σαν συμπεριφορά. Θα με χούφτωνα. Άρα δηλαδή θα έκανε φτιάξει με τον εαυτό σου. Ναι. Εντάξει, δεν σε φαίνω σε. Όχι, δεν με φαίνει σε δύσκολη θέση, αλλά. Το σκέφτεσαι. Ακόμα να πάμε στην επόμενη. Πάμε στην επόμενη. Λοιπόν. Δεν σα κάλυψε η απάντησή μου. Μία κατάσταση που έχουμε υπάρξει πάρα πολύ νεότερη κιόλα. Τι θα έκανε αν ο καλύτερο σου φίλο σου αποκάλυπτε ότι ήταν ανέκαθεν ερωτευμένο με την πρώην σου. Εντάξει. Okay. Εξαρτάται τι σχέση μπορεί να είχα εγώ με την πρώην. Αν υπάρχει ακόμα κάτι και τα λοιπά, ναι, μπορεί να. Αλλά αν μου το έλεγε κολλητός, ναι. Αδερφός δηλαδή, από κάποιους σκεπτόμενους, κάποιους συγκεκριμένους φίλους, αν δεν τρέχει και κάτι. Α, χαλαρός. Ναι. Άμα μου έλεγε ότι ξέρεις όσο ήσασταν μαζί, εγώ αυτό, ναι, θα κλονιζόταν η εμπιστοσύνη μου, σίγουρα. Αλλά. Και αν σου λέγε εντάξει, τώρα που δεν είσαι okay, έρχομαι μαζί της στο σπίτι το βράδυ και τα φτιάξαμε. Α, εντάξει. Τι να σου πω τώρα αυτά. Τυχερά είναι. Ορφέα, έρχεται καινούργια ενικό στο απέναντι διαμέρισμα. Τη βλέπει. Είναι 65 ετών. Και κάθε φορά που σε μπανίζει το καυτό αυτό κορίτσι, βγαίνει γυμνό στη βεράντα. Ναι. Θέλω να μου πει πώ αντιδρά με αυτό. Σε τσεκάρει και βγαίνει με το φλιτζάνι του καφέ γυμνούλα. Φόπο, άμα το κάνεις τίποτα απολαυστικό. Τι πιο απολα... Νομίζω ότι θα έμπαινα στη διαδικασία να το ευχαριστηθώ. Μου κάνεις πλάκα. Δεν καταλαβαίνεις. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Εννοώ, εντάξει, μπορείς να μοιραστείς τέτοιες στιγμές και με άλλους λίγο να, αυτό, να παθανατήσεις λίγο τη στιγμή με κάποιο μέσο. Α, εντάξει. Εντάξει. Στο YouTube εδώ δηλαδή. Γέλασε από μου το έπες, φαντάσου να το συναντήσεις και να το δεις. Αναβγεχομένη, είμαι under shock αυτή τη στιγμή. και να σου πω και εγώ μια τελευταία. Εσείς τις πηγαίνετε προς τα εκεί τις ερωτήσεις. Έχεις δίκιο, αγάπη μου. Τι θα έκανες ο Φράγκο μου γλυκέ, αν η σύντροφός σου άρχιζε να φωνάζει πόσο πολύ σε αγαπάει, με ντεσιμπέλ όμως πάρα πολύ, φαντάσου τα ντεσιμπέλ να σπάνε τύμπανα, καθώς τρώγατε σε ένα πολυσύχναστο εστιατόριο. Δηλαδή είστε με πάρα πολύ κόσμο και αυτή ξαφνικά σηκώνεται πάνω και αρχίζει να ουρλιάζει αγαπά! Σ' αγαπάω, το ζεις τώρα, το ζεις τώρα, Ορφέα, το ζεις. Το ζω τώρα, το ζω τώρα. Έτσι, αυτό. Αυτό θα έκανες. Ναι, νομίζω θα ήταν λίγο. Κατηχόριζες.
Κοίτα. Η σύντροφό σου είναι, δεν είναι. Η σύντροφό μου, αλλά για να κάνει κάτι τέτοιο εκεί που δεν το περιμένω, σημαίνει ότι κάτι είναι που δεν το έχω δει. Κάτι, ναι, ή κάτι δεν έχω πάρει. Μπορεί να σε κάνει πρώτα σιγά μου εκείνη την ώρα και να το αποδέχεται. Μπορεί να από του λόγου που την αγαπά. Για πε. Α, ναι, αν είναι ένα από αυτού του λόγου και το ξέρω, ξέρω, περιμένω τέτοιε συμπεριφορέ, νομίζω ότι θα το απολάμβανα. Αυτό σου λέω. Την καλύτερη ερώτηση μου αφήσατε. Μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί το έπαιξα κιόλα. Το πεδάναμε κανονικά τώρα. Ξέρετε, γιατί την ηθοποιό μου κρύβω μέσα μου. Αυτό ήταν. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για την παρέα σου. Πραγματικά περάσαμε και σήμερα πολύ όμορφα μαζί σου. Θα έρθουμε να σε δούμε στην παράσταση κατά δικό σου με την Ελένη Ραντ. Ποιο θέατρο δεν είναι? Θέατρο Διάνα. Θέατρο Διάνα και ποιες μέρες είσαστε? Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τέλεια. Τέλεια. Τα φιλιά μας σε όλους τους συντελεστές της παράστασης. Θα τα μεταφέρω. Να τα μεταφέρεις. Και στη γυμνή γειτόνισσα. Και στη γυμνή. Τα μεταφέρω προσωπικά. Προσωπικά. Λοιπόν, η νεαραδούλα των Άστρων έρχεται και πάλι μέσα από τηλεόραση του Α.